Και τώρα ας δούμε τα υπόλοιπα θέματα της εβδομάδας που μας πέρασε. Και βέβαια μιλάμε ντέμι για την ανασκόπηση. Κυρίαρχο θέμα ο Μπιλ Κλίντον, η δίκη του. Βλέπω πάλι, Πέτρο, ότι η εβδομάδα που ξεκινάει θα είναι καυτή, διότι. Οδυνηρή από μια άποψη. Οδυνηρή. Διότι ο πρόεδρος, βεβαίως ήδη θα καταθέσει, αλλά η μόνη και θα καταθέσει, θα τη δούμε μαγνητοσκοπημένη την κατάθεσή της. Εκ των υστέρων, ναι, γιατί θα είναι και κλεισμένο το θυρό. Στη γερουσία, σκέψου ότι έχει πάλι να βγει στην υπόθεση. Βέβαια, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν θα αλλάξει τίποτα. Αυτό λέγανε και οι Δημοκράτικοι, ότι τι θα προσθέσει τελικά μια καινούρια κατάθεση και πώς θα προχωρήσει η δίκη. Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται εκεί εμένουν οι Δημοκρατικοί. Είχαμε όμως και το κόστος της εξελίξης. Τους έχουν δώσει ένα περιθώριο μια εβδομάδα. Ξανά τελεσίγραφο πάλι τα Ηνωμένα Έθνη. Ναι, αλλά είχαμε και το ζευγάρι της εβδομάδος. Μιλάς για τον Κάρολο και την Καμίλα που κάναν τελικά την πρώτη τους κοινή εμφάνιση. Κοινή εμφάνιση, οι κάμερες είδες από το πρωί έξω από το ξενοδοχείο. Καλά, και αυτοί, συγγνώμη. Πώς σχολιάζεις το γεγονός ότι πήγαν στο Ριτς. Τόσα ξενοδοχεία στο Ριτς βρήκανε. Μα είναι ποτέ δυνατόν. Πέντε μερικά πράγματα να αλλάζει ποτέ την. Έτσι το βλέπω κι εγώ. Για να δούμε λοιπόν την ανασκόπηση της εβδομάδας. Μία προσεξία των αμερικανικών βομβαρδιστικών στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους στο Ιράκ και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων. Τα ξημερώματα της Δευτέρας, ένας πύραυλος έπεσε σε κατοικημένη περιοχή στη Βασόρα, την ώρα που οι περισσότεροι κάτοικοι βρίσκονταν στα σπίτια τους. Αρχικά, το Αμερικανικό Πεντάγωνο αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την είδηση. Οι εικόνες όμως της καταστροφής που έκαναν το γύρο του κόσμου δεν άφησαν κανένα περιθώριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδέχθηκαν τελικά ότι ένας πύραυλος παρέκλεινε της πορείας του και χτύπησε αθώους πολίτες. Στην τελετή απονομής των βραβείων Χρυσές Σφαίρες που πραγματοποιήθηκε στο υπερπολιτελές ξενοδοχείο Hilton του Beverly Hills, παραβρέθηκε όλη η αφρόκρεμα της κινηματογραφικής βιομηχανίας του Hollywood. Η διάσωση του στρατιώτη Ryan με πρωταγωνιστή τον Tom Hanks και σκηνοθέτη τον Steven Spielberg απέσπασε δύο Χρυσές Σφαίρες, καλύτερης δραματικής ταινίας και καλύτερης σκηνοθεσίας. Τη Χρυσή Σφαίρα πρώτου ανδρικού ρόλου κέρδισε ο Jim Carrey, πρωταγωνιστής της ταινίας Truman Show, ενώ τη Χρυσή Σφαίρα πρώτου γυναικείου ρόλου απέσπασε η Κέφτου Μπλάντς για την ερμηνεία της στην ταινία Elizabeth. Με γροθιές, κλωτσιές, ακόμα και κινήσεις καράτε από τους ποδοσφαιριστές, έληξε ο αγώνας ανάμεσα στη δημοτική ομάδα της Κωνσταντινούπολης και την φιλοξενούμενη Aydın Spor στην Τουρκία. Η τοπική ομάδα κέρδισε με σκορ 3-2, αλλά αυτό φαίνεται πως εκνεύρισε τους ηττημένους, οι οποίοι με το σφύριγμα της λήξης του αγώνα μετέτρεψαν το γήπεδο σε αρένα. Ο άντρας που βλέπετε απέκτησε την Τρίτη ένα καινούριο χέρι μετά από μια επιτυχημένη μεταμόσχευση στο Εβραϊκό Νοσοκομείο του Λουίσβιλ στο Κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για τη δεύτερη μεταμόσχευση χεριού στον κόσμο. Η πρώτη είχε γίνει πέρυσι στη Γαλλία. Οι χειρούργοι του νοσοκομείου χρειάστηκαν περίπου 15 ώρες για να ολοκληρώσουν την επέμβαση και ελπίζουν ότι όλα πρόκειται να εξελιχθούν ομαλά. Οι συνηθισμένες ξυλιές που δίνουν μερικές φορές οι γονείς στα μικρά παιδιά τους για να τα συμμορφώσουν έγιναν αντικείμενο έντονων συζητήσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης Όκλαντ στην Καλιφόρνια. Αιτία ο Τζόρνταν Ράιακ, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι ξυλιές αυτές συνιστούν βάναυση κακοποίηση και ζητά από τις δημοτικές αρχές να γεμίσουν την πόλη με αφίσες που προειδοποιούν τους ευέξαπτους γονείς ότι απαγορεύεται να δέρνουν τα παιδιά τους. Πολλοί συμπολίτες του όμως διαφωνούν και πιστεύουν ότι δεν είναι δουλειά των αρχών να τους υποδεικνύουν πώς θα επιβάλλονται στα παιδιά τους. Η Αμερικανική Γερουσία καταψήφισε την Τετάρτη με ψήφους 56 υπέρ και 44 κατά την πρόταση να απορριφθούν οι κατηγορίες εναντίον του πρόεδρου Κλίντον για ψευδορκία και παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης στο σκάνδαλο Λεβίσκι. Αμέσως μετά, οι γερουσιαστές αποφάσισαν να κληθούν να καταθέσουν και κλεισμένων των θυρών τρεις μάρτυρες: η Μόνικα Λεβίνσκι, ο φίλος του Αμερικανού πρόεδρου Θέρνον Τζόρνταν και ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Σίδνεϊ Μπλούμενταλ. Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της πόλης του Νοτίου Ιράκ που επλήγησαν από τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς και να κηδέψουν τους 11 νεκρούς τους. Γυναίκες ντυμένες στα μαύρα θρηνούν τους ανθρώπους που έχασαν ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Όπως η 4χρονη Σαλμά Μουζέν από την περιοχή Αλ-Ζουν Ζουρίγια που καταπλακώθηκε από πέτρες όταν έπεσε το σπίτι της κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών. Η οργή και η απελπισία από την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα τους είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όσων συνοδεύουν τα φέρετρα των νεκρών που είναι καλυμμένα με τις σημαίες του Ιράκ. Την Πέμπτη, ο Πάπας φαίνεται πως ζήλεψε τους αθλητές του χόκεϊ στο Σεντ Λούις των Ηνωμένων Πολιτειών και χρησιμοποίησε τη ράβδο του σαν μπαστούνι του χόκεϊ. Τότε οι αθλητές της τοπικής ομάδας του Σεντ Λούις αστειεύτηκαν δίνοντάς του ένα πραγματικό μπαστούνι.
Οι συγκεντρωμένοι καθολικοί στο στάδιο της πόλης ξεπερνούσαν τις 100.000 και εξέφρασαν τη λατρεία τους με τραγούδια αλλά και με δάκρυα. Νέες συγκρούσεις ξέσπασαν το πρωί της Παρασκευής στο χωριό Ρόγκοβο στο δυτικό Κωσυφοπαίδιο, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο τουλάχιστον 12 κωσοβάροι αντάρτες και ένα Σέρβος αστυνομικός. Κατατρομαγμένοι, αλβανόφωνοι άμαχοι εγκαταλείπουν άρον-άρον τα σπίτια τους για να σώσουν την ίδια τους τη ζωή. Τα τηλεοπτικά συνεργεία κατέγραψαν συγκλονιστικές εικόνες από την προσπάθειά τους να ξεφύγουν από την εμπόλεμη ζώνη μέσα από τα δύσβατα μονοπάτια των χιονισμένων βουνών γύρω από την Πρίστινα. Η μεγάλη στιγμή που εδώ και 25 χρόνια ζητούσαν οι φωτογράφοι έφτασε. Ο πρίγκιπας Κάρολος και η Καμίλα, με την οποία διατηρεί δεσμό εδώ και 25 χρόνια, έκαναν την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους. Η έξοδος του ζευγαριού από το ξενοδοχείο Ρίτς του Λονδίνου κράτησε μόλις 15 δευτερόλεπτα. Οι δυο τους είχαν φτάσει νωρίτερα στο ξενοδοχείο για να παρευρεθούν στο πάρτι γενεθλίων της αδελφής της Καμίλα. Ας δούμε τώρα πολλές ανθρώπινες ιστορίες που διαδραματίζονται στα σύνορα της Συρίας με την Τουρκία. Μιλάμε βεβαίως για την περίοδο του Μπαϊραμιού, όπου οι οικογένειες. Όπου μαζεύονται οι συγγενείς, άνθρωποι που μένουν στην Τουρκία και άνθρωποι που μένουν στη Συρία δεν μπορούν να συναντηθούν άλλη φορά. Συγκεντρώνονται στα σύνορα μπροστά από το σηματοπλέγμα και ανταλλάσσουν δώρα. Οι εικόνες που μας στέλνουν τα διεθνή επακτορία και ιδιαίτερα τα τουρκικά είναι πολύ συγκινητικές, διότι βλέπεις ακριβώς τον πόνο αυτών των ανθρώπων, αλλά είναι και πολύ ενδιαφέρον, αν σκεφτεί κανείς ότι. Είναι τόσο κοντά και τόσο μακριά. Και μοναδική τους ευκαιρία να συναντηθούν. Μόνο στις γιορτές που ίσως κατά κάποιο τρόπο χαλαρώνουν και τα μέτρα ασφαλείας. Ακριβώς. Για να δούμε λοιπόν πώς συναντώνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Την προηγούμενη εβδομάδα οι Τούρκοι αλλά και οι Μουσουλμάνοι γιόρτασαν τη θρησκευτική τους εορτή των Μπαϊράμιου. Όμως υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που γιόρτασαν πολύ πιο διαφορετικά από τους συμπολίτες τους. Αυτή η περιοχή που βλέπετε είναι τα σύνορα Τουρκίας-Συρίας. Ενώ οι άνθρωποι αυτοί που έχουν συγκεντρωθεί πίσω από τα σειρματοπλέγματα είναι πολίτες και από τις δύο χώρες που φτάνουν εκεί για να συναντήσουν τους συγγενείς τους. Είναι μια παράδοση που τηρείται εδώ και πολλά χρόνια. Οι κάτοικοι των γειτονικών χωριών που συγγενεύουν μεταξύ τους καταφθάνουν στα σύνορα κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Έτσι βλέπουν τους ανθρώπους που έχουν να δουν πολύ καιρό. Απέναντι είναι ο θείος μου και η γιαγιά μου, λέει αυτός ο άντρας. Τους δίνουν τα δώρα τους πετώντας τα από το ένα σειρματόπλεγμα στο άλλο. Και όταν δεν τα καταφέρνουν να τα πετάξουν στην ουδέτερη περιοχή, τότε αναλαμβάνουν οι Τούρκοι στρατιώτες. Είναι ένα σύγχρονο τείχος του Βερολίνου που φίλοι και συγγενείς δεν μπορούν να περάσουν ένα απέναντι όχθη αν δεν έχουν διαβατήριο ή ειδική άδεια από τις αρχές και των δύο χωρών. Μερικοί πιο εύποροι από τη μια βλέπουν τους συγγενείς τους, από την άλλη όμως μιλάνε μαζί τους μέσω κινητών τηλεφώνων. Θέλουμε να τους δούμε από κοντά, αλλά δεν μπορούμε. Βέβαια, τη συγκέντρωση του πλήθους την εκμεταλλεύονται οι πλανόδιοι πολιτές, αφού το κέρδος είναι μεγάλο, αλλά και οι πωλήσεις ικανοποιητικές. Όμως δεν λείπουν και τα παρατράγουδα. Όπως σε αυτήν την περίπτωση που οι πλανόδιοι τσακώνονται για μια καλύτερη θέση μέσα στην αγορά. Και οι γροθιές αλλά και οι κλωτσίες πέφτουν βροχή. Όταν βραδιάζει, σιγά σιγά όλοι πηγαίνουν στα σπίτια τους, στα χωριά τους, με την υπόσχεση να συναντηθούν τον επόμενο χρόνο στο Μπαϊράμι. Μετά την κατάρρευση του λεγόμενου Ανατολικού Μπλοκ, η Πολωνία βρέθηκε ξαφνικά στο προσκήνιο. Γιατί δεν μου το λίγο το πολύ έγινε η πύλη για να μπουν όλοι αυτοί οι λαθρομετανάστες στην Ευρώπη. Ακριβώς και για πολλούς ήταν και το καταφύγιο τους. Περνούν από τα σύνορα και βεβαίως οι πολωνικές αρχές αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Έχουν πλέον βγει με σκυλιά, Βλέπεις πόσους βγάζουν ακόμη και από ψεύτικους πάτους αυτοκινήτων μέσα από τα φορτηγά, πώς βγαίνουν οι πρόσφυγες. Με περιπόλους προσπαθούν με κάθε τρόπο να πατάξουν αυτή την είσοδο των λαθρομεταναστών, διότι καταρχάς έχουν ήδη πρόβλημα. Έχουν ανεργία, δεν μπορούν. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, είναι σαφές αυτό. Ακριβώς και έχουν και αυτό το μεγάλο κύμα λαθρομεταναστών και δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Ωστόσο, προσπαθούν να δώσουν μια λύση. Για να τη δούμε λοιπόν. Για να δούμε λοιπόν τι λύση δίνουν οι πολωνικές αρχές για τους λαθρομετανάστες. Το Νοέμβριο του 1989 η πτώση του τείχους του Βερολίνου σήμανε το τέλος του ψυχρού πολέμου και την αρχή μιας νέας εποχής για την Ευρώπη. Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης άφησε με κατεστραμμένα σύνορα την Ανατολική Ευρώπη. Και τώρα χώρες όπως η Πολωνία αποτελούν εύκολη διάβαση για όσους μετανάστες από την Ασία ή την Αφρική θέλουν να φτάσουν στη Δυτική Ευρώπη.
Καθώς πλησιάζει η ημερομηνία που η Πολωνία θα γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Βρυξέλλες ανησυχούν για την ασφάλεια των ανατολικών συνόρων της Ένωσης. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει πολύ. Η Πολωνία πριν 10 χρόνια συνόρευε μόνο με 3 χώρες, την Ανατολική Γερμανία, την Τσεχοσλοβακία και τη Σοβιετική Ένωση. Καμία από αυτές δεν υπάρχει σήμερα. Τώρα 7 κράτη συνορεύουν με αυτήν και ο έλεγχος που γίνεται από τις αρχές της χώρας δεν είναι επαρκής. Αποκαλυπτικά είναι τα βίντεο που έχουν τραβήξει οι Πολωνοί φρουροί των συνόρων. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά στηβάζονται σε φορτηγά και σαν ζώα τους μεταφέρουν οι σύγχρονοι δουλέμποροι μέσω της Πολωνίας στη Δυτική Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί με κοινοτικά προγράμματα να εκπαιδεύσει τους Πολωνούς φρουρούς για να προστατεύουν αποτελεσματικά τα μελλοντικά σύνορά της προς την Ανατολή. Δεν είναι όμως καθόλου εύκολο, γι' αυτό ο έλεγχος πρέπει να είναι πιο στενός. Οι χιλιάδες ταλαιπωρημένοι αλλά και παράνομοι μετανάστες που επιχειρούν να έρθουν στην Ευρώπη θα εξαντλήσουν κάθε μέσο. Θα ψάξουν να βρουν και το πιο απομακρυσμένο μονοπάτι που θα τους οδηγήσει στον Ευρωπαϊκό Παράδεισο. Και από την Πολωνία, ας πάμε σε μια χώρα πιο εξωτική και μιλάμε για την Κένια, που θα δούμε ένα θέμα για τους ελέφαντες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Είναι σοβαρό το πρόβλημα, Πέτρο. Ναι, αν σκεφτείς ότι έχει αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των κυνηγών, τους κυνηγούν, τους φάζουν. Χρησιμοποιούν ακριβώς κυρίως τις θύελλες γιατί κάνουν αυτά τα γνωστά από βραχιολάκια. Ακριβώς. Και τα γιατροσόφια που χρησιμοποιούν. Ναι, και το ελεφαντόδωρο βεβαίως. Αλλά το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, διότι θα γίνει πλέον είδος που εξαφάνιση. Παρ' όλα αυτά, έχει μειωθεί η ζήτηση του ελεφαντόδωρου στον κόσμο. Ναι, αλλά το πρόβλημα παραμένει, διότι δεν υπάρχει και μεγάλη αναπαραγωγή και ακριβώς φοβούνται ότι θα είναι ακριβώς είδος υπό εξαφάνιση. Να δούμε τελικά αν θα είναι όντως είδος υπό εξαφάνιση ελέφαντες μέσα στα επόμενα χρόνια. Έξι εβδομάδες μένουν μόνο για την αναθεώρηση της διεθνούς απαγόρευσης του εμπορίου ελεφαντόδωτου. Η κυβέρνηση της Κένιας ανέλαβε να διεκπαιρεώσει μια μελέτη για τη μερική απαγόρευση του κυνηγιού ελεφάντων που έγινε πριν 2 χρόνια. Η μελέτη επικεντρώθηκε στο Εθνικό Πάρκο του Τσάβο στην Κένια, όπου ζουν χιλιάδες ελέφαντες σε μια έκταση 40 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Το όλο θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις όταν το 1989 το 80% των ελεφάντων της περιοχής έπεσαν θύματα ελευθεροκυνηγών. Οι ειδικοί του πάρκου αναφέρουν ότι το κυνήγι ελεφάντων αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο, τώρα που οι έμποροι ελεφαντόδοτου είναι σίγουροι ότι θα επιτραπεί το ελεύθερο κυνήγι και τίποτε δεν θα τους σταθεί εμπόδιο να συνεχίσουν το φρικιαστικό τους έργο. Υπολογίζεται μάλιστα ότι τη δεκαετία του 1980 περισσότερα από 40.000 ζώα σφάχτηκαν και μόνο τις χρονιές 1988 και 89 βρήκαν τραγικό θάνατο 6.000 ελέφαντες. Αν και πολλοί ομολογούν ότι το κυνήγι ελεφάντων τελευταία έχει μειωθεί, ο πραγματικός λόγος δεν είναι φυσικά η σύνεση των ελεφροκυνηγών, αλλά μείωση της ζήτησης ελεφαντόδωτου στην αγορά. Πάντως, οι υπεύθυνοι του Τσάβο ανέλαβαν να βγάζουν ένα ετήσιο απολογισμό για να γνωρίζουν ακριβώς τον αριθμό ελεφάντων της περιοχής και το ποσοστό αφανισμού τους. Παρ' όλα αυτά, στη Ζιμπάμπουε, Βόρεια Αφρική και Μποτσουανάνα υποστηρίζουν ότι παρότι διαθέτουν μικρότερα πάρκα, ζουν πολύ περισσότερα κοπάδια εκεί, που δυστυχώς όμως πολλά από αυτά είναι κατάλληλα για αναπαραγωγή, με αποτέλεσμα να μένει ένα τεράστιο απόθεμα ελεφαντόδωτου. Φαίνεται όμως πως όλα θα τακτοποιηθούν οριστικά, αφού το Μάρτιο θα πραγματοποιηθεί μια διάσκεψη με στόχο την ολική απαγόρευση του κυνηγιού ελεφάντων. Και τώρα ας γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω, 1963, Αμερικανικός Νότος, η χρονιά που γινόντουσαν οι αγώνες των μαύρων στην Αλαμπάμα. Ακριβώς, είναι συνδεδεμένη και με τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ κατά κόρον. Ήταν αλλά η μέρα του, η εθνική επέτειος στους Αμερικανούς λίγο καιρό. Αλλά η συγκεκριμένη μας ιστορία είναι κάτι λίγο διαφορετικό. Είναι μια μέρα μνήμης αλλά και θρήνου για την κοινότητα των μαύρων, γιατί ακριβώς χάσανε 3 μικρά παιδιά από μία βόμβα. Από μία βόμβα, γιατί κάποιος είχε τη φαϊνή ιδέα τη μέρα του παιδιού να βάλει δυναμίτη στην εκκλησία για να διαμαρτυρηθεί για τις διαδηλώσεις των μαύρων που κάνουν ενάντια. Και είναι και όλα αυτά τα φοβερά πλάνα που δείχνουν τους Ku Klux Klan με τα καπέλα, αυτά τα συγκλονιστικά, τους σταυρούς που ανάβουν. Ακριβώς, και είναι πραγματικά μια ιστορία μνήμης που κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει όλα αυτά που έχουν γίνει. Για να πάμε λοιπόν να δούμε ένα θέμα που κανείς θα πρέπει να το δει με μεγάλη προσοχή. A
Σεπτέμβριος του 1963, μία από τις σκληρότερες χρονιές του αγώνα των μαύρων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αμερικανικός νότος, ο ρατσισμός και η σκληρότητα σε όλο τους το μεγαλείο. Η μία διαδήλωση διαδέχονταν την άλλη. Ήταν άλλωστε καυτή δεκαετία του 60 με πρωταγωνιστές του λεγόμενους μαύρους πάνθυρες να αγωνίζονται για τα δικαιώματα των συμπατριωτών τους. Οι κουκουλοφόροι πότε στις νύχτας έκαναν συνεχώς βομβιστικές επιθέσεις για να τρομοκρατήσουν τους αγωνιστές. Και τότε, ξαφνικά, το Μπέρμιγχαμ στην Αλαμπάμα βρέθηκε στο προσκήνιο. Οι μαθητές άρισαν τη δική τους σταυροφορία ενάντια στο ρατσισμό. Αρχηγείο και καταφύγιο τους, η Εκκλησία των Βαπτιστών της πόλης. Οι δρόμοι γέμιζαν κάθε τόσο από παιδιά που διαμαρτύρονταν για τις βιαιότητες και οι σερίφηδες εποχής έσαλαν εναντίον τους αγριεμένα σκυλιά και μετά τα συνελάμβαναν σαν κοινούς εγκληματίες. Επί 4 μήνες, όσο συνεχίζονταν οι βομβιστικές επιθέσεις σε σπίτια και επιχειρήσεις μαύρων, οι μαθητές διαδήλωναν, ώσπου στις 15 Σεπτεμβρίου, την ημέρα του παιδιού, έγινε το κακό. Δεκάδες παιδιά είχαν συγκεντρωθεί στην εκκλησία για να παρακολουθήσουν το κατηχητικό που είχε ως θέμα